Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος μας και πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας για να παρακολουθήσουμε την ενημέρωση με όλα τα νεότερα από το μέτωπο της πανδημίας. Ιερά Συνόδου του Υπουργού Υγείας κυρίου Κικίλια και του καθηγητού κυρίου Τσιόδρα, προκειμένου να ενημερώσουν τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες για την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας και το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είναι γνωστό ότι στον σημαντικό αριθμό των διστακτικών για εμβολιασμό συμπολιτών μας περιλαμβάνονται αρκετοί και έτσι ο λόγος ακριβώς των λειτουργών της Εκκλησίας θα δώσει, νομίζω, μία σημαντική όθηση στο να υπερβούν πολλούς φόβους και δισταγμούς που έχουν σχετικά με τον εμβολιασμό. Η Εκκλησία, άλλωστε, εξ αρχής στήριξε την προσπάθεια του εμβολιασμού. Στα πλαίσια της ενημέρωσης ζητήθηκε και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού να δοθούν ορισμένες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα που απευθύνουν οι πιστοί και έχουν σχέση με τους εμβολιασμούς. Επιλέγω ένα που διαφέρει από τα συνήθη, από τις συνήθεις ερωτήσεις που είναι η προστασία, η διάρκεια της προστασίας, οι δόσεις, οι παρενέργειες και αφορά την ηθική της χρήσης ορισμένων εμβολίων κατά του κορονοϊού. Το ερώτημα συγκεκριμένα είναι, που μας τέθηκε, είναι αν είναι ηθικά αποδεκτό να χορηγούνται εμβόλιο κατά του COVID για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί εμβρυϊκά κύτταρα που προέρχονται από κοιήσεις που διακόπησαν για ιατρικούς λόγους. Θα πρέπει άμεσα η απάντηση να είναι αρνητική. Κανένα από τα εμβόλια COVID που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας δεν περιέχει εμβρυϊκά κύτταρα. Θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι αν πούμε ότι χρησιμοποιούνται εμβρυϊκές κυταρικές σειρές, όχι ιστοί, στον τρόπο της παρασκευής των εμβολίων. Αυτές οι κυταρικές σειρές προέρχονται από ιστούς εμβρίων που ελήφθησαν πριν δεκαετίες, συγκεκριμένα το 1960, τα 73-85 και ήταν από τους ιστούς αυτούς τα αρχέγονα κύτταρα τα οποία αναπαρήχθησαν στα εργαστήρια και αποτέλεσαν τη βάση, το υλικό πάνω στο οποίο πολλαπλασιάζονται οι ιοί. Οι ιοί, όπως γνωρίζετε, αναπτύσσονται μόνο σε κύτταροκαλλιέργειες και από την ανάπτυξη αυτών των ιών με τις διάφορες μεθόδους παράγονται τα εμβόλια. Πρέπει να πούμε ότι τα κύτταρα αυτά αφαιρούνται πριν την ολοκλήρωση της παρασκευής των εμβολίων. Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα χριστιανικής ηθικής για τη χρήση των παραπάνω εμβολίων, τα οποία αντίθετα σώζουν ζωές. Ένας άλλος προβληματισμός που εκφράστηκε είναι ότι τα εμβόλια μπορεί να είναι πειραματικά. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι τα εμβόλια πριν αδειοδοτηθούν έχουν χορηγηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές και έχουν ελεγχθεί και για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο. Και μόνο με αυτά τα μεγέθη καταλαβαίνει κανείς ότι ο όρος πειραματικό εμβόλιο δεν μπορεί να ισχύει. Και παρά το γεγονός ότι και από αυτή τη θέση αρκετές φορές έχουμε επισημάνει ότι κανένα εμβόλιο δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία της τεκνοποίησης, από τα πιο συχνά ερωτήματα και τις απορίες είναι ακριβώς για τη διαδικασία της τεκνοποίησης, της κοίησης και της γαλουχίας. Άλλη μια φορά λοιπόν επαναλάβουμε ότι ο εμβολιασμός δεν παρεμβαίνει, δεν είναι βλαπτικός ούτε κατά την διάρκεια της προσπάθειας τεκνοποίησης, ούτε κατά τον εμβολιασμό κατά την κοίηση, ούτε
και οποιοδήποτε στάδιο της κοίησης, ούτε και εν συνεχεία για τον θυλασμό. Αναμφισβήτητα, ο πράος λόγος των λειτουργών της Εκκλησίας, συνυφασμένος και με το κήρυγμα της αγάπης που δέχονται οι πιστοί, θα είναι περισσότερο πιστικός από τον στεγνό, στιφό, καμιά φορά επιστημονικό λόγο. Και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ανακοινώθηκε ο εμβολιασμός των εφήβων ηλικίας 15-17 ετών. Μέσα στην ομάδα αυτήν, την ηλικιακή, περιλαμβάνεται, όπως γνωρίζετε, περιλαμβάνονται και εφήβοι που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Συγγνώμη. Από δημοσιευμένη μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για ένα διάστημα 2 μηνών που νοσηλεύτηκαν 204 έφηβοι, διαπιστώθηκε ότι το 70%, 70,6% για την ακρίβεια, ήταν έφηβοι που είχαν υποκείμενο νόσημα. Ποιο ήταν το κατεξοχήν? Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Στα 1.834 τα νέα κρούσματα, στους 123 οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας μας και δυστυχώς 8 οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού. Η κυρία Θεοδωρίδου, σε μια προσπάθεια να πιστούν όσοι δεν κάνουν εμβόλιο για ζητήματα πίστης, απάντησε σε βασικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Εκκλησία και τόνισε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγη ώρα στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, στις 7:10. Καλό σας απόγευμα.